Χαιρόμαστε που για άλλη μια φορά στην καθιερωμένη ετήσια ανοίγει που αντίμαστε μπροστά από τον ποινικό δυναμικό κοινωνίδιο του Συνταχέως. Μας δίνεται η ευκαιρία, εκτός από την πνευματική σύναξη σε αυτή την ευκαιρία, στη συνέχεια να συνεχίσουμε τον εορτασμό του Αγίου και προσπάθειμας του Αγίου Μενήλου σε αυτή την σύναξη την οποία έχουμε μετά, που ήθιστε κάποιος από την ομίγυρη να μας απευθύνει ένα λόγο, προκειμένου να συμπροβληματιστούμε και κυρίως να δούμε πώς μπορούμε ο καθένας μέσα στον επαγγελματικό του χώρο και στον οικογενειακό του χώρο να ζει την πίστη του. Όπως το προστάτης Αγιός μας ο Άγιος Μένιγνος αγωνιζόταν στην δική του ζωή. Φέτος έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να μας ομιλήσει ο καθηγητής της Οργανικής Χημίας του ΕΚΠΑ, ο κ. Θωμάς Παπαγούστακος, με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο άπτεται και της χημίας, αλλά και της πνευματικής ζωής. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο κ. Θωμάς Παπαγούστακος, εκτός από καθηγητής της Οργανικής Χημίας, είναι συγχρόνως και διδάκτορο θεολογίας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μια, θεωρώ, μαζί με τον πατέρα Μαρίνο, αποτελούν κάποια φωτεινά παραδείγματα μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο χημικό τμήμα, δείχνοντας πως όχι μόνο δεν συγκρούονται οι επιστήμοι με την ίστη στην πράξη, αλλά η αρμονική τους αυτή συνύπαρξη τους αναδεικνύει ως πάρα πολύ σημαντικούς επιστήμονες, ήταν και μέσα φέτος στην αξιολόγηση που έγινε στους ανθρώπους, τους καθηγητές του χημικού τμήματος, οι οποίοι έχουν σημαντική επιρροή στον επιστημονικό κόσμο, οι εργασίες τους, τα επιστημονικά τους συγγράμματα. Απολαμβάνουν λοιπόν μια διεθνή σημαντική αναγνώριση και ταυτόχρονα ο Μέχρι Πατέρ Μαρίνος ως κληρικός δίνει τη μαρτυρία του Χριστού μόνο με την φυσική του παρουσία, χωρίς τα υπόλοιπα. Ο δε κύριος Θωμάς Μαυρομούστακος ως διδάκτορ θεολογίας και συγγραφέας επίσης άρθρων που συνδυάζουν την πίστη με την επιστήμη δίνουν πραγματικά την άλλη διάσταση που έχουμε ανάγκη σήμερα στην εποχή μας. Καλό λοιπόν τον κύριο Μαυρομούστακο σήμερα να μας μιλήσει με το θέμα ο άνθρακας ως στοιχείο βασικό της βιολογικής ζωής, αλλά ταυτόχρονα και του πνευματικού βίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Ευάγγελο, ο οποίος επίσης είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Συνειδητοποιούμαστε μαζί κάθε Πέμπτη, μας κάνει τη Θεία Λειτουργία εκεί στο παρεκκλήσι του Αποστόλου Παύλου, στη Θεολογική Σχολή και έτσι εκεί κάθε Πέμπτη το πρωί πηγαίνω, αναπαύομαι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά του λόγια και ελπίζω ότι σήμερα θα σας πείσω ότι ο άνθρακας είναι το βιολογικό θεμέλιο και το πνευματικό θεμέλιο της ζωής. Θα σας δώσω πάρα πολλά. Θα σας δώσω πάρα πολύ πληροφορία ώστε όταν φύγετε από εδώ να κατανοήσετε ότι αυτός ο τίτλος είναι ισχύον τίτλος και πραγματικά ο άνθρακας αποτελεί το βιολογικό και θεματικό μέλη του πρέπει. Ο Τυχιάδης απογοητεύεται όταν ο σοφός
αρρύγητος συντάσσεται με εκείνους που πιστεύουν στα φαντάζια. Και λέει, τι είναι αυτά αρρύγητε, εσύ που ήσουν η μόνη ελπίδα της αλήθειας, είσαι γεμάτος από καπνών και φαντάσματα, όπως η παροιμία λέει, άνθρακες ο θησαυρός απερίπτως, άνθρακες ημίνω θησαυρός. Εμείς θα αποδείξουμε το αντίθετο σήμερα, ότι ο άνθρακας είναι ο θησαυρός γιατί συμβολίζει τον Χριστό μας και οι άνθρακες που συμβολίζουν τους αποστόλους μας είναι οι πνευματικοί θησαυροί της ζωής μας. Επομένως, αυτή η διάλεξη έχει ως στόχο δύο πυλώνες. Πρώτα να μας αποδείξει ότι ο άνθρακας είναι ο θεμέλιο της βιολογικής μας ζωής και ο άνθρακος είναι θεμέλιο της πνευματικής μας ζωής. Είναι δηλαδή η σωματοψυχική μας τροφή. Πάμε να το αποδείξουμε με καταρχήν μιλώντας για το ρόλο του άνθρακα στη βιολογική μας ζωή. Καταρχήν από τι ετυμολογείται ο άνθρακας. Από το ανά και θέρω και άνθρακα. Πινωμένοντας το άγω μεταφέρω. Άρα αναφερμένη και μεταφέρθερο. Αυτή είναι η ετυμολογία του άνθρακα. Τι είναι πόρο. Ας δούμε πώς γεννήθηκε ο άνθρακας. Στην ορθόδοξη πίστη μας πιστεύουμε ότι ο κόσμος γεννήθηκε σε 6 μέρες και μάλιστα πολλοί φίλοι με ρωτάνε αν αυτές οι 6 μέρες είναι 24 ώρες. Και αυτό δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα με τον δημιουργισμό, γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές παίρνουν την Αγία Γραφή κατά γράμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Το 6 που χρησιμοποίησε ο μαθηματικός Μωυσής, πήρε μαθηματική γνώση κοντά στο Φαραώ για να μας δείξει ότι είναι μια τέλεια δημιουργία. Το 6 είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός. Αν διαιρέσουμε με όλους τους διαιρέτες που μπορεί να διαιρεθεί, με τον εαυτό του που μας δίνει το 1, με το 3 μας δίνει το 2 και με το 2 το 3, αν το αφήσετε, μας δίνει τον αριθμό 6. Επομένως, απλώς ο Μωυσής ήθελε να πει ότι ο κόσμος είναι ένα κόσμο και χρησιμοποιήκε το δεύτερο πάρα πολύ στα βιβλία του Μωυσής, που είναι ο αριθμός 28. Κάνετε όλους τους διορέτες του 28, αφήστε τους και θα δείτε ότι πάλι μας δίνει το δεύτερο τέλειο αριθμό. Άρα αυτό είναι το μήνυμα της γέννησης και φυσικά στη γέννηση δημιουργήθηκε και ο άνθρωπος. Λοιπόν, αρχαίοι των πρόγονων πίστευαν στον 12ο Θεό, τον Δία ως ο πατέρας των Θεών, με άλλη πίστη. Προχωρούμε. Οι παρθιαστές πιστεύουν ότι η φύση είναι η αιτία δημιουργίας του κόσμου, επομένως έχουμε διάφορες θεωρήσεις, διάφορες πίστες, διάφορες θρησκείες όσον αφορά τη γέννηση του κόσμου και τη γέννηση φυσικά του άνθρακα. Παράδειγμα. Η σύγχρονη επιστήμη πιστεύει στη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, αυτό που ονομάζουμε Big Bang, και η οποία συνέβη και περίπου 13 εκατομμύρια πριν, και η οποία αυτή φλεγόμενη σφαίρα επεκτείνεται και ψήφι. Παράδειγμα. Από τα πρωταρχικά στοιχεία αυτής της πύρινης σφαίρας, τα πρωτόνια, με κρούσεις προήλθε το ήλιο. Παρακαλώ. Το ήλιο σε μία κρούση με έναν άλλο ήλιο δημιουργεί το βιρίλιο και κλείεται μια ακτινογωνία γάμα. Το βιρίλιο με το ήλιο μπορεί να έχουν μια άλλη κρούση και να δημιουργηθεί ο άνθρακας. Αυτή είναι η πιο πιστική θεωρία δημιουργίας του άνθρακα. Ο άνθρακας λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο περιέχει 6 ηλεκτρόνια στις 2 εξωτερικές στιβάδες, 6 πρωτόνια και 6 ηλεκτρόνια στον πυρήνα. Συνειδητικά μου ήρθε ο αριθμός
3. Ο άνθρακας υπάρχει στην κανονική του μορφή με ατομικό αριθμό 6 και μαζικό 12, αλλά και ισότοπα ως άνθρακας 13, που είναι σταθερό και υπάρχει στη φύση 1% και αυτό είναι. Αλλά υπάρχει και ο δράστης διενεργός με επιζωή περίπου 5.731. Δηλαδή τι σημαίνει χρόνος επιζωής, σημαίνει ότι αν έχω ένα γραμμάριο άνθρακα και ζήσω 6.000 χρόνια, ώστε στα 5.730 χρόνια να τον παρατηρήσω, η ποσότητα θα μείνει μισή, θα είναι μισό γραμμάριο. Αυτός ο άνθρακας στο περασμένη διαφάνεια έδειχνα ότι η ραδιοχρονολόγηση χρησιμοποιήθηκε για να βρουν πόσο ετών ήταν η συντόνη του Χριστού. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα το οποίο δεν έχει επιληθεί, παρόλο που η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έβαλε αρκετούς επιστήμονες, αυτοί έδωσαν αντιφατικά αποτελέσματα και το θέμα παραμένει ανοιχτό. Το έχει κλείσει φυσικά η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είπε εντάξει σταματήστε, τέλος πάντων δεν μπορώ μια ομάδα να λέει το ένα και η άλλη πάει. Μέχρι το 1920, λόγω αυτής της πίστεως και των διαφόρων θεωριών, δεν ασχολήθηκε ο κόσμος με τη γέννηση της ζωής και την εξέλιξη. Και ακόμα στο 1920, ο Πορόσος Σοπαρή και ο Βρετανός Χάρτα αρχίζουν να διερευνούν επιστημονικά την εξέλιξη και να οδηγούνται σε αβιωτική χημική εξέλιξη. Μιλούν δηλαδή για μια εξέλιξη στη διάφορα υπάρχοντα στην Γη, ότι αυτά εξελίχθηκαν αβιωτικά. Και επομένως δημιούργησαν μια θεωρία της αβιωτικής εξέλιξης και ότι μέσω ανοργάνων ισχυρών που ήταν οι πρώτες πρωταρχικές ύλες δημιούργησαν τις οργανικές και συνέχισε η εξέλιξη. Το πρώτο πείραμα γίνεται από τον Μίδερ και τον Κούρεϊ το 1953, όπου προσπάθησαν να προσομοιώσουν τις πρωταρχικές συνθήκες. Και μέσα έθεσαν μεθάνιο, αμμονία νερών και υδρογόνων απλές ουσίες και με ηλεκτρικές εκκενώσεις παράγουν, παρήγαγαν πολυπλοκότερες ουσίες όπως αμινοξέα. Και έτσι αρχίζει ένας αδυσόπιτος ερευνητικός αγώνας όπου προσπαθούν αυτοί οι επιστήμονες να αποδείξουν ότι τα πρώτα οργανικά μόρια μέσα σε ένα ζεστό αραιό ζωμό παρήγαγαν πολυπλοκότερες ενώσεις. Στο επόμενο αυτό η διαφάνεια βλέπετε πόσες αντιδράσεις παρήγαγαν με αυτές τις πρωταρχικές συνθήκες και πόσα οργανικά μόρια, και όχι μόνο οργανικά μόρια, προσπαθούν να δημιουργήσουν πρωταρχικές συνθήκες ζωής, δηλαδή τις βιολογικές μεμβράνες, να μπορέσουν μέσα στις βιολογικές μεμβράνες να μπουν οργανικά μόρια κλπ. Δηλαδή ο στόχος είναι να δημιουργήσουν ζωή από ανόργανα. Συστατικά. Πράγμα που εγώ το θεωρώ χήμερα, αλλά παρόλα αυτά γίνεται πάρα πολύ έρευνα. Άρα όλο το σχήμα είναι να αρχίσουμε από πρωταρχικά απλά μόρια και να οδηγηθούμε στην ζωή. Πάμε τώρα να αρχίσουμε να σας δίνω πληροφορίες για τον άνθρακα και να σας πείσω ότι είναι θεμελιώδες στοιχείο στη ζωή. Καταρχήν όσον αφορά την αυθονία του, το σύμπαν είναι το τέταρτο στοιχείο μετά το υδρογόνο, το ήλιο και το οξυγό. Μέσα στον οργανισμό μας είναι το δεύτερο μετά το οξυγό. Γιατί ο άνθρακας είναι κοινωνικό, θηλυκό στοιχείο και δημιουργεί τόσες πολλές χημικές ενώσεις, για δύο κυρίους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ο υβριδισμός του, σημαίνει ότι τα S ηλεκτρόνια του μειγνύονται, αναμειγνύονται με τα πι, και αν είναι απλή η δεσμή, τότε δημιουργεί S3, αν είναι διπλή η δεσμή S2,
πιέζεται. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σχηματίσει πάρα πάρα πολλές ενώσεις. Και όταν λέμε η υβρίδιος είναι η μίξη, άρα γίνεται μια ανάμειξη των προσδιακών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πολυμερίζεται. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ το νάιλον 6-6. Το 6-6 οφείλεται στο ότι υπάρχουν 6 άνθρακες μεταξύ των αμυντικών δεσμών στις δύο πλευρές. Και να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο Παπα-Κωνσταντίνο, ο οποίος βρήκε ότι η λέξη νάιλον οφείλεται σε δύο λόγους, είναι στα αρκτικό λέξεων των λέξεων «Now you lost the Nibon», επειδή το ανακάλυψαν οι Αμερικανοί, είχαν προηγηθεί διαμάχη με τους Ιάπωνες, και από τα προβλήματα που γινόντουσαν όταν παρασκευάστηκε το Νάιλο New York Line. Επομένως, αυτός είναι ο δεύτερος λόγος της πληθώρας των Ιωαννικών Ινώσεων από τον Άφρικα. Ο άνθρακας υπάρχει σε διάφορες αλλοτροπικές μορφές. Δηλαδή, ανάλογα από τη διεργασία, μπορεί να το βρούμε ως γραφίδι, που είναι επίπεδος, ως διαμάντι, ως φουλερένια και άλλες μορφές. Όλες αυτές οι μορφές έχουν διάφορες εφαρμογές και τις χρησιμοποιούμε στη φαρμακευτική χημεία, στην τεχνολογία κλπ. Ένα παράδειγμα δείχνουμε εδώ με τον γραφέν, όπου οι δύο εκεί επιστήμονες του Πανεπιστήμιου του Μάντσεστερ πήραν και βραβείο Νόμπελ, ο Κάιν και ο Σέφτερη. Και τι βρήκαν αυτοί, ότι αν επιστρώσεις το γραφένιο με χαρτό, τότε καθιστά 100 φορές πιο αφεκτικό στη διάδοση. Ένα άλλο παράδειγμα που τα φιλερένια μπορεί να συζευθούν με οργανικές ενώσεις και να δώσουν μια αυτοκίνηση. Θα πάμε γρήγορα τώρα. Εδώ είναι ένα κομίτης όπου περιέχει άνθρακα 13 που δίνει αυτό το ωραίο χρώμα. Τη φωτογραφία την πήρα γιατί στο Ερζουρούμ της Τουρκίας τελευταία την είδαμε αυτόν τον κομίτη. Ο άνθρακας χρησιμοποιήθηκε ήδη 35.000-40.000 π.Χ. στα σπήλαια όπως βλέπετε. Ο άνθρακας, θα σας βομβαρδίσω τώρα με πληροφορία μπόλικη για να πιστείτε ότι ο άνθρακας είναι το θεμέλιο της ζωής. Μπορεί να ανάγει το ξύλο του καρπού ή το τριοξύλιο του σίδηρου για να δώσει καρπόνι σίδηρο. Και έτσι είχαμε τις περιόδους του καρπού ή του σίδηρου. Ο άνθρακας υπάρχει μέσα στο πετρέλαιο που εξάγουμε από τα υπόγεια της γης. Και πραγματικά αυτό που έγινε από τον άνθρωπο, όπως λέει και ο Αρκάς, μόνο προβλήματα δημιούργησε. Ενέργεια λέει. Ότι will lead to trouble. Και πραγματικά, γιατί λαμβάνοντας τον υπόγειο ορίζοντα, το πετρέλαιο και αντικαθιστώντας το με το νερό, τότε δημιουργεί προβλήματα στη γη. Η πυκνότητα δεν είναι ίδια, οι ιδιότητες δεν είναι ίδια και όλα αυτά τα πανηλιακά φαινόμενα κλπ. Μπορεί να είναι η καταστροφή του ανθρώπου λόγω αυτής της επέμβασης. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει μία ισορροπία ως προς τις επεμβάσεις του στη φύση. Με το διοξίδιο του πυρηνίου μπορεί να ανάγει σε πυρήνιο και να έχουμε την σύλλογο τεχνολογία όλους αυτούς τους υπολογιστές. Ο άνθρακας αποτελεί κύριο συστατικό των πρωτεΐνων. Η λέξη πρωτεΐνη προέρχεται από τη λέξη την αρχαία πρότιος, σημαίνει πρωταρχικός. Και πραγματικά οι πρωτεΐνες, που είναι συστατικά των τροφών μας, είναι πρωταρχικής λειτουργικής σήμασης. Αν το σώμα μας δεν έχει πρωτεΐνες να λειτουργήσουν, τότε δεν μπορεί να υπάρχει. Και οι πρωτεΐνες αυτές υπάρχουν σε 4 επίπεδα. Επόμενο. Το πρώτο επίπεδο είναι η αμινοξική αμυνοχή, αποτελούνται από αμινοξέα δηλαδή, και τα οποία αμινοξέα έχουν κάποιες διαμορφώσεις, μπορεί να είναι έλικες, μπορεί να είναι τίποτα φύλλα, και αυτές οι διαμορφώσεις μπορεί να ενωθούν και να μας δώσουν μια παράδειγμα για φαρμακευτικά μόρια, να εξοδέχεται τα φαρμακευτικά
μόρια και οι πρωτεΐνες αυτές, η τριτοταγή δομή, μπορεί να ενωθούν και να δώσουν την τεταρτοταγή δομή, να δημιουργηθούν, να δημιουργηθούν κλπ. Ένα παράδειγμα χρήσεως των πρωτεϊνών είναι αυτή η ποτιλούνουμ α νευροταξίνη, η οποία είναι πάρα πολύ τοξική, ένα γραμμάριο μπορεί να χωνεύσει και έναν εκατομμύριο ανθρώπους, και αυτή είναι ένα σύμπλεγμα πρωτεϊνών που παράγονται από το βακτηρίδιο κλωστρίδιο ποτήλου. Επομένως, χρειάζεται λίγη προσοχή για τις κυρίες, κυρίως που τη χρησιμοποιούν αυτό για αισθητικούς σκόπους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα νουκλεϊνικά οξέα, το DNA, όπου και εκεί οι βάσεις είναι ατρακούχες ενώσεις και είναι πάρα πολύ ιστορία διδακτική του DNA. Πάνω δεξιά βλέπουμε τον Watson και τον Crick, οι οποίοι δημιούργησαν το μοντέλο του DNA, λαμβάνοντας μια φωτογραφία από τη Rosalind Franklin, η οποία αν ήταν στην εποχή μας, θα έλεγαμε ότι ο Wilkinson, ο τρίτος που πήρε το βραβείο Νόμπελ, στην πήρε και αυτοί οι δύο φόρησαν να φτιάξουν το μοντέλο. Και ήταν και πάρα πολύ τυχεροί, γιατί είχαν τις λαθασμένες δομές βάσης των βάσεων του DNA και πέρασε εκείνη την ημέρα ο Κέρι Ντόνο, ένας φυσικοχημικός Αμερικάνος, ο οποίος τους είπε τι κάνετε εδώ. Και του λένε, μα τα βιβλία αυτό δεν γράφουν. Άστε τα βιβλία, εγώ βρήκα διαφορετικό, δοκιμάστε το και πραγματικά φτιάξανε αυτό το μοντέλο. Μια ενδιαφέρουσα ωραία ιστορία. Προχωράμε. Κυταρίνη, πολλές γλυκόζες μαζί, όλες τις ανθρακοσμικές ενώσεις, 45-50% στον κάναβι περιέχει αυτόν τον πιο άφθονο οργανικό πολύ δεραστήγη. Τα λιπίδια. Έναν άλλο είδος βιομόρια, είδαμε τις πρωτεΐνες, είδαμε τα τσάκαρα και τώρα πάμε στα λιπίδια. Οι λιπιδικές διπλοστιβάδες, οι μεμβράνες δηλαδή του οργανισμού μας, αποτελούνται από αυτά τα φωσφολιπίδια, οι οποίες είναι ανθρακούχες ενώσεις. Το πιο σημαντικό από αυτές είναι η χοληστερόλη. Καλά μας λένε οι γιατροί ότι να προσέχουμε από την κακή χοληστερόλη για καρδιακές ασθένειες κλπ. Πλην όμως, εάν δεν υπήρχε χοληστερόλη μέσα στις βιολογικές μεμβράνες, δεν θα υπήρχε. Και δεν είναι τυχαίο που 13 βραβεία Νόμπελ έχουν δοθεί στο μόριο αυτό της χοληστερόλης. Γιατί? Γιατί η χοληστερόλη είναι ο ρυθμιστής της ρευστότητας των βιολογικών μεμβρανών. Εάν κάνει πολύ κρύο, τότε το μόριο επενεργεί ώστε να μπορέσει να αυξήσει τη ρευστότητα της μεμβράνης. Αν κάνει πολύ ζέστη, τότε παχτώνει, δημιουργεί πιο συμπυκνωμένη μεμβράνη. Προχωράμε. Η φύση, δείξει και το λίγο παρακάτω, έχει μια ρίση. Σύμφωνα με τη Σοφία Σειρά, για το αυτό κεφάλι με λάθος 4, λέει ότι κρίνει όταν και θεραπευτικές ουσίες που ο φρόνιμος άνθρωπος δεν πρέπει να αποστρέφεται. Ανή φρόνιμος ου προσωπηθεί αυτής. Και πραγματικά, το πρώτο παράδειγμα αναφέρεται σε θαλάσσινο θαλάσσιο, αυτή ο σοασκός εκτείνει αυτή τη πολύπλοκη οργανική ουσία, γι' αυτό την ονομάζουμε αυτήν εκτείναση στη Δήμη. Υπάρχει αυτός ο αρχικός στην Καραϊβική και μας δίνει, έχει ωφέλιμες ιδιότητες κατά του καρκίνου αυτή το μόρι. Το σανιτιδικό οξύ που είναι αντιφλεγμονώδες, είναι όμως επειδή περιέχει δύο όξινες ομάδες, μια καρποξυλομάδα και το φαινολικό υδροξύλιο, προκαλεί φλεγμονή στο μάχη. Αυτό μπορεί να το βρούμε στη Κιτιάνο που σαν ανακάλυψε ο Ιπποκράτης ή στο Σπυράια Πουλμάρια, όπου το σανικυλικό είναι συζευμένο με γλυκόζινο, που εύκολα ο χημικός μπορεί να το διασπάσει και να μας δώσει το σανικυλικό οξύ. Το όνομα ασπιρίνη προέρχεται από αυτόν το ανθολούλουδο, το Σπυράια Ουλμάρια,
Και το άρφα σημαίνει ακέτινο. Πάμε στο επόμενο. Το άκετινο σε αλκηλικό οξύ λοιπόν είναι η ασπιρίνη και όπως βλέπετε το φενολικό υδροξύλιο έχει άκετη διωθεί. Και η καρβοξυλομάδα στο έκδοχο υπάρχει όξινο αναθραγικό οξύ που την κάνει άλαθη και επομένως δεν είναι καθόλου όξινη ασπιρίνη. Ένα παράδειγμα σας αναφέρω επίσης που καταγράφει ο Γαλινός στο δεύτερο μετάξιστο αιώνα για την κάναβη, ότι ο καρπός, ο αφυλατικός και ο ξυραντικός ελαττώνει την πονημότητα, αν όμως τον πάρουμε χλωρό και τον εκκυλήσουμε, τότε ισότον αλγήματα χρόνια, δηλαδή βοηθάει στην οτήτητα. Και πραγματικά βλέπουμε αυτές τις φαρμακευτικές ενώσεις, παρακάτω, να έχουν μια διπλή δράση, παρακάτω διαφάνεια. Με ένα άλλο παράδειγμα, τα λιδαμίδη, ένα μόριο το χρησιμοποιήθηκε για Έλληνες γυναίκες που είχαν προβλήματα εμετού. Αυτό όμως προκάλεσε φωκομιέρωση, δηλαδή δυσπλασία στα άκρα, όπως βλέπατε αυτά τα παιδιά. Και εδώ είναι και η Άλισον Λάπερ, μια γυναίκα που προσπάθησε πάρα πολύ για να έχουν τα ίδια δικαιώματα αυτά τα παιδιά όπως τα άλλα, και βλέπουμε να αυτό είναι ένα άγαλμα της στην πλατεία Τραφάρκα του Λονδίνου. Ο Νόμπελ, όλοι ξέρουμε τα βραβεία Νόμπελ, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει την επικίνδυνη μικροκριχερή της εύκριστη εκρηκτική ύλη ως δυναμίτιδα, και η νητρογλυκερίνη ήταν το πρώτο φάρμακα από τα πρώτα φάρμακα κατά καρδιαγγειακών ασθενειών. Όταν μάλιστα αρρώστησε ο Νόμπερ και του είπανε, πήγαινε στο γιατρό, πήγε και του είπε να αρχίσει η νητρογλυκερίνη. Α, πάλι είπε εγώ που την ανακάλυψα και αυτά, να παίρνω νητρογλυκερίνη και απέφερα. Επομένως, αυτό που έχω να πω εδώ είναι ότι αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα μπορεί να έχουν διπλή δράση και ωφέλιμη και παρενέργειες. Είναι σε ένα παράδειγμα το φιλί, το οποίο είναι μια πράξη αγαπητή, αυτό εξάλλου το φιλό σημαίνει αγαπώ, αλλά μπορεί να γίνει και έτοιμο προδοσίας όπως έκανε ο Ιούδας στο Χριστό. Συνεχίζω. Η στραδιόλη και η τεστοστερόλη καθορίζουν το φύλλο και την πανημότητα, είναι οργανικές ενώσεις, παρακάτω. Η βομβικόλη, μια ένωση η οποία εκλείεται από τα έντομα προς σύζευξη και γονιμοποίηση. Χρώματα. Όλες αυτές οι παρεκτερείς οργανικές ενώσεις μας δίνουν διάφορα χρώματα και το χρώμα συνήθως προέρχεται από εκτεταμένη συζυγία. Δηλαδή αν έχω διπλό και απλό δεσμό και έχω πολλούς διπλούς και απλούς δεσμούς μαζί, σημαίνει ότι οι ενώσεις είναι χρωματισμένες. Πάμε να δώσουμε δύο παραδείγματα, η χλωροφύλλη και η ποσφαιρίνη, που όλα αυτά είναι διπλή απλή δεσμή. Τα μόρια χαρακτηρίζονται από αυτό το πράγμα. Και ένα άλλο τελευταίο παράδειγμα, τα καροτενοειδή που πάλι έχουν πάρα πολύ διπλούς και βλέπετε το πάρα πολύ ωραίο χρώμα που έχουν τα φτερά τους. Εδώ μιλάμε για συνθετικά χρώματα, είναι το πέφτη που πήρε τα παράγωγα της ανιλίνης και έφτιαξε το πρώτο εργοστάσιο με αυτό το πάρα πολύ ωραίο μόφ που είναι. Εκτός από τα χρώματα, η εθανόλη, το πνευματικό νερό, όπως λέμε, γι' αυτό τα λέμε και σπίτ, που αντί υδρογόνων έχει μια εθυλομάδα. Και εδώ σας δίνω το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη, που συμβολικά είναι ο Χριστός μας, ο οποίος περιθάλπει τον ημιθανόντα
δίνοντας του το βακτηριοστατικό το κρασί, την αλκοόλ, την μεθανόλη, όπως επίσης εκτός από το κρασί, επόμενη, δίνει και λάδι, που είναι μαλακώνιδες πληγές, ένα οργανικό συστατικό του λαδιού είναι ελαϊκό οξύ, φέρει ένα διπλό δεσμό στις θέσεις 9 και 10 σεις, και αυτό δεν το παράγει ο οργανισμός, πρέπει να το πάρουμε εξωγενώς. Όλα τα αγνά παρθένα ελαιόλαδα της Ελλάδας περιέχουν περίπου 73% από αυτό το ελαϊκό οξύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο παράδειγμα είναι το DDT, βλέπετε, Οργανική Ένωση, για αυτή την ανακάλυψη του 1948. Ο Μούλερ πήρε το βραβείο Νόμπερ, ένα μόρι το οποίο ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο κατά της ορμοσίας. Όμως, η Ράχελ Κάρσον ανακάλυψε ότι δημιουργεί βιοσυσσόρευση στο περιβάλλον και έτσι τέθηκε ως ένα μόριο που ανήκει στα τέρκιτάζερ, στις 12 κάθετες ουσίες και αποσύρει. Παρ' όλα αυτά, το θυμόμαστε από αυτό το τραγούδι, εγώ το θυμούμε μικρός αυτό, το DDT, το DDT είναι ένα φάρμακο που εξαιρετικό σκοτώνει τους κορέους, τους ύλους και αλλούς, πάρα πολύ ωραία να το ακούσετε, και συνείσφερε να καταπολεμήσει έλλονας ουσία. Προχωρούμε. Τέλος, να φέρω και ένα παράδειγμα, η ασθένεια ο άνθρακας. Βλέπετε εκεί, είναι μια μολυσματική ασθένεια, βλέπετε τη φλίχτε να είναι μαύρισμένη, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά στη διαφάνεια αυτό, αλλά υπάρχει αυτή η ασθένεια με το όνομά του και μάλιστα υπάρχουν τώρα και βιολογικά όπλα. Και με αυτό νομίζω τις πάρα πολλές πτυχές που αφορούν την καθημερινή μας ζωή και την ύπαρξή μας εφαρμογές όσον αφορά τον άνθρακα, δηλαδή η τροφή μας, αφού μέσα στις πρωτεΐνες, μέσα στα λιπίδια, μέσα στα σάκαρα που όλες οι τροφές μας περιέχουν, υπάρχουν μόρια άνθρακα, ενώσεις άνθρακα. Πάμε τώρα να το δούμε και ως σύμφωνο πνευματικό. Ο άνθρακας, και ευχαριστώ τον πατέρα Ευάγγελο, αυτή η φωτογραφία είναι από τον πατέρα Ευάγγελο, δείχνεται εκεί το κάρβονο, ο άνθρακας συμβολίζει τον άνθρακα Χριστό, ο οποίος υπάρχει σε μια κοινότητα που είναι η Παναγία μας, η Παναγία, θα το δούμε και λίγο αργότερα σε ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση. Θήτα κεφάλαιο στοίχη 1 με 9 προτυπώνεται σε με 9 προτυπώσεις. Ο τράπεζα με άρτους, ο ναός, ο Ιουδαϊκός περιλάμβανε την αυλή, τα Άγια που βρίσκονται μόνο οι ιερείς και τα Άγια των Αγίων που βρίσκονται, που πήγαινε μόνο ο αρχιερέας μια φορά το έτος. Τα τράπεζα των άρτων και μια φωτεινοχνία ήταν μέσα στα Άγια, που συμβολίζεται η Παναγία. Οι λέξεις σύμβολο, που σημαίνει συμβάλλον, η προτύπωση, η μυστικός, η αναγωγικός, η αλληγορικός, άλλα λέω και άλλα αγορεύω, είναι όλες λίγων πολύ συνώνυμες, υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά έτσι να πω δύο κουβέντες για αυτήν την ετυμολογία των λέξεων. Λοιπόν, είναι 7 από τη λίχνια, γιατί είναι το τέλειο και το πλήρες φως της Παναγίας μας κλπ. Είναι η χρυσή στάμνα, γιατί φέρει το μάνα, όπως έφερε αυτή η στάμνα, και η ποτός της Διαθήκης, η χρυσή στάμνα και τα υπόλοιπα ήταν στα Άγια των Αγίων. Φέρει το μάνα που είναι ο Χριστός, η Άγος του Αλών που ευλάστησαν, αλλά η Μήτρα Επαρχιονική που ευλάστησε κλπ. Και χρυσό θυμιατή. Θα σταθούμε στο συμβολισμό του χρυσού θυμιατήριου. Αυτό το χρυσό θυμιατήριο, λοιπόν, η Παναγία μας εκείεσε το θείο άνθρωπο, το Χριστό, και πάσαν τη χτίση με πορείες. Και περίμενε, περίμενε. Βλέπετε εδώ τον άνθρακα, που είπαμε όπως η κοιλότητα είναι η Παναγία. Αυτό το θυμιατήριο φέρει
τρεις αλυσίδες που το κρατούν, που είναι συμβολίζει την Αγία Τριάδα και 12 καμπανάκια που συμβολίζουν τους 12 Αποστόλους. Κάτω είναι η βάση, η γη και πάνω είναι ο ουρανός. Πρέπει να πω και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να πατήρει ο Ευάγγελος, ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι οι συμβολισμοί δεν πρέπει να γίνονται τυπολατρία μες στη θρησκεία μας. Δηλαδή αν τον αέρα, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούμε στο πιστεύω τον, χρησιμοποιήσουμε με το αριστερό ή δεξί χέρι, δεν θα πρέπει να γίνει αντικείμενο συζήτηση. Και θα πρέπει να πω άλλο είναι το σύμβολο και άλλο είναι το πραγματικό υλικό. Ο άρτος και ο ίνος που παίρνουν στην θεία ευχαριστήρια δεν είναι σύμβολα. Είναι ότι μετουσιώνται. Είναι δηλαδή ο άρτος και ο ίνος σώμα και αίμα του Χριστού. Προχωράμε. Να αποδείξω ότι πραγματικά είναι το ο χρυσό θυμιατήριο η Παναγία. Σε αυτόν τον ύμνο λέει Μαρία Καθαρότατο χρυσού θυμιατήριου. Τη Αχωρήτου Τριάδα το Χίο Γέρο. Στείλει το Χίο τη Αχωρήτου, στην έφορα η Τριάδα, στην οποία Τριάδα ο πατήρ δόκησε ο γιο εσκήνωσε στην ύπαρξη και το πνεύμα του Παναγίου επισκίασε την κόρη. Θυμηθείτε τον Αρχάγγελο Καβρί που τη έδωσε το μήνυμα ότι το πνεύμα θα επισκιάσει τη γέννηση. Προχωράμε. Πάμε να δούμε από πού προήρχεται αυτός ο συμβολισμός του άνθρωπου. Από ένα όραμα του Ισαΐα, ο οποίος είδε συμβολικά την απεικόνιση του Θεού σε υψωμένο θρόνο, που περιστοιχίζεται από ένδοξους αγγέλους, οι οποίοι έψαν τον το Άγιος Άγιος Κύριος Σαββαώτ, κύριος Ρώνης, και γη της δόξης. Το επόμενο. Αυτοί οι άγγελοι λοιπόν, επειδή ο Ισαΐας ένιωσε ότι ο τάρας εγώ, όπως λέγει εκεί κατά βασία στην Παπαρχιντή, όταν έπορος εγώ ο αμαρτωλός, τα χείλη μου είναι αμαρτωλά και τότε ο Θεός παραγγέλει στους αγγέλους τα οι οποίοι ήταν στον θρόνο του και εκεί έπαιρνε και καπνό, λέει, το θυσιαστήριο και να πάρει, όπως βλέπετε, καθαρότατα αυτό το πράγμα. Λέμε, η λαβή συμιστική Παναγία μας, δηλαδή, ή τον άνθρακα Χριστόν, συλλαβούσαν γαστρής υπάρχει Μαρία. Τι πιο απλό και τι πιο καθαρή ως συμβολισμό δίνεται σε αυτό το μεγαλυνάριο. Και στο Θεοτόκιο της 31ης Ιουλίου πάλι το εκφράζουν. Ως παστάδα έψιχον Θεού και θυμιατήρων του νοητού και φωτοφόρου άνθρακος, την αημακάριστον να νηθήσω με Θεοτόκο. Ως νηφικός δηλαδή θαύμας του έψιχου Θεού, μήτρα της Παναγίας, υποδέχεται τον νηφίο Χριστό και θυμιατήρων του νοητού και φωτοφόρου άνθρακα γίνεται η Παναγία. Οι Απόστολοι του Χριστού είναι οι άνθρακες αυτοί που μεταδίδουν τη θερμότητα του άνθρακα Χριστού. Και το πιο πάνω τροπάριο, το τροπάριο που λέει του γυρός του αείλου ως ποταμίσαν αυτές τις άνθρακες, δηλαδή οι Απόστολοι του Χριστού ως αναμμένοι άνθρακες από άειλο μπήρ είναι ποταμίς. Τι κάνει, τα ηλόδη μας πάθη, ο σοφή καταφλέγουν το σκόπο. Και οδηγούν στην απάτεια της ζωής και την απατωτή ζωή. Ο άνθρακας Χριστός, ο οποίος λαμβάνουμε και κατά τη Θεία Κοινωνία, μπορεί να έχει καθαρτική, αλλά και καυστική ιδιότητα. Μας καθαίρει αν κοινωνούμε σώμα και αίμα του, μετανοούντες, αλλά και αν πηγαίνουμε ως αμαρτωλοί χωρίς να έχουμε κάνει κάποια προεργασία και να πιστεύουμε πραγματικά ότι θα πάνε στο σώμα και αίμα του Χριστού. Ας δούμε πολύ γρήγορα κάποιες ιδιότητες που έχει ο άνθρακας μέσα στην Αγία Γραφή. Μπορεί να είναι πολύ δημοσίευτες.
πάνω από τη φόρεμα του αρχαιορέα, υπήρχε αυτό το λογείο όπου αυτό το σακίδιο αποτελείται από 12 πολύτιμους μύθους. Στη δεύτερη σειρά υπάρχει κάποιος μύθος που λέγεται άνθρακας. Επομένως αυτός ο άνθρακας, αφού είναι πολύτιμος μύθος, οι ερμηνευτές το ερμηνεύουν ότι σημαίνει διαμάντι. Και ο κάτω. Υπάρχουν και άλλα κείμενα τα οποία οδηγούν ότι πραγματικά ο άνθρακας σημαίνει το διαμάντι, όπως σε ένα συμπόλαιο όπως στο βιβλίο της Εστίρ, λέγεται ότι πίνανε σε αφράκινα κυλίκια, σε ποτήρια τα οποία είναι, δεν μπορούσαν να τα ποτήρια από κάτω, πιστεύω ότι σημαίνει διαμάντι. Και υπάρχουν και άλλα κείμενα να μην τα πούμε όλα. Επίσης, ο άνθρακας συμβολίζει και τον Θεό, στο βιβλίο του Ισαΐα η αμαρτία καθιστά τον άνθρωπο έφτεκτη ύλη, καράνη η οποία θα καεί μπροστά στον άνθρακα, το οποίο χριστιασε οργής. Ως καυστική ύλη, τις παροιμίες, όπως έχει κεφάλαιο με γράφειο 21, γράφεται ότι η σχάρα ξανάβηκε ζωπηρώνει τα κάλυμα και τα ξύλα την φωτιά. Το ίδιο και ο γλυστής κακολόγους άνθρωπος εξαγείρει φιλονικίες και μάχης. Και ο κάτω, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μας λέει για την αθρακιά που η δούλη και η περαίτη σε θερμόνου του και πήγε ο Πέτρος εκεί, αρνήθηκε τον Χριστό. Στους τρανούς βρίσκουμε ποιητικά κείμενα πάρα πολύ ωραία, στο εδάφιο 9, κεφάλαιο 17, η οργή του Κυρίου λέει ανέβη όπως τον καπνό και καταστρεφτική φωτιά βγήκε από το στόμα. Πειραχτωμένοι άνθρωποι εξφεντονίστησαν από αυτό. Στο εδάφιο 13, από τις αστραπές που μπροστά τους εφοβολούσαν, εκτοξεύονταν γεραυνοί από πειραχτωμένα κάτω. Τι ωραίες εκφράσεις ο Δαβίδ. Επίσης, ο άνθρακας συμβολίζεται το σπιτήρας. Ο γιος της σκότωσε τον αδερφό της, πήγε στον Δαβίδ, ο Δαβίδ ήθελε να φωνεύει θείο ο γιος της, αυτή όμως του παρένει, λέει, τις πλάνες της των ειδώλων και είναι ο άνθρακας επίσης ο οποίος καταβγάζει με την φωτεινότητα που βγαίνει από το μαρτύριο όταν φλέει. Και έτσι τελειώνοντας, νομίζω ότι με τα παραδείγματα αυτά απόδειξα ότι ο άνθρακας είναι το βιολογικό στοιχείο, αυτό που δίνει δηλαδή βιολογική ζωή, είναι η σωματική τροφή μας, αν θέλετε, αλλά επίσης είναι και η πνευματική μας τροφή. Είναι η τροφή που θα βρούμε όταν Θεού θέλοντος, τώρα εναντενίζουμε όμως τον Μωυσή και τον λαό του τη γη της Επαγγελίας, τη Βασιλεία των Ουρανών και το κάνουμε και σήμερα το πρωί στη Θεία Λειτουργία. Είναι η Θεία Λειτουργία, είναι ακριβώς η συνεχή συμμετοχή μας στην 7η και την 8η ημέρα. Η 7η ημέρα είναι ο σημερινός μας βίος και η 8η ημέρα είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και άρα με την ευλογημένη Βασιλεία των Ουρανών, τον άνθρακα ως στοιχείο και ο οποίος είναι το θεμέλιο της βιολογικής μας ζωής, εις προσμένουμε να θρεφόμαστε από ένα άνθρακα αενάως, συνεχώς, η 8η ημέρα δεν έχει ούτε ημέρα, ούτε νύχτα, είναι συνεχής, και να μας δίνει αυτός ο άνθρακας, όπως είδατε στο, με τη λαβίδα και τον άνθρακα, να τρέχει τα χείλη μας με συνεχή θέωση. Αυτό λέμε και στο πιστεύω. Ο ζωοκατάσταση νεκρών για ζωή του μέλλοντος αιώνος ανοίγει. Αυτή η τροφή πνευματική από τον άνθρακα Χριστό να μας καθοδηγεί ώστε όλοι εμείς που είμαστε εδώ, Θεού θέλοντος, να μεταβούμε στις μονές που έχει ετοιμάσει και να ζήσουμε και εκεί πνευματικότερες στιγμές από αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
κύριο Μαυρομούστακο, καθηγητή της Οργανικής Χημείας του ΕΚΠΑ, για αυτή την πολύ σημαντική εισήγησή του. Νομίζω ότι με άριστο τρόπο πραγματικά συνέδεσε τα καθαρά επιστημονικά στοιχεία που αφορούν στο στοιχείο της ζωής των άνθρακα με τα πνευματικά στοιχεία. Είδατε πόσο λεπτομερή έτσι, λεπτομερής αναλύσεις μας έδωσε και το συμβολισμό που έχει ο άνθρακας στην παράδοση της πίστεώς μας, στη λειτουργική ζωή, αλλά και στην προσωπική πνευματική ζωή του καθενός, τελειώνοντας με αυτό με την εσχατολογική προοπτική που όλοι καλούμαστε να βιώσουμε και να μετέχουμε σε αυτό που είναι η ουσία της πίστεώς μας, η βασιλεία του ουρανού και αυτό στο οποίο είμαστε επικεντρωμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ορίστε. Και κάποιες ανακοινώσεις έτσι εκ μέρους του συλλόγου.